Καλό απόγευμα, καλησπέρα φίλοι μου και καλό μήνα. Λέμε στις 11 Τρίτου 2020. Αφού όπως μας είχε ενημερώσει η αστρολόγος μας η κυρία Τσιλίδου, όντως ο Ερμής ο ανάδρομος, εμένα προσωπικά με χτύπησε και είχα και τις καθυστερήσεις μου, είχα και τους αποκλεισμούς μου, είχα τα πάντα. Πήγα για τριήμερο λοιπόν και εγώ στις Ινούσες και έμεινα εκεί για πάντα. Μακάρι να μένα για πάντα, έμενα, αποκλείστηκα τρεις μέρουλες. Με αποτέλεσμα έτσι την προηγούμενη εβδομάδα να μην κάνουμε την εκπομπή μας και να μην προλάβουμε να παρουσιάσουμε την αγαπημένη μας φίλη την Έλισσα, την Ηλιάδου. Έτσι το ραντεβού μας το κάναμε για σήμερα. Βέβαια σήμερα η αγαπημένη μου Έλισσα θα έρθει με καθυστέρηση λιγάκι, γιατί της βγήκε κάτι έκτακτο πάνω στη δουλειά της και καλό είναι να έχουμε δουλειά τη σημερινή εποχή. Και έτσι θα μας έρθει με λίγη καθυστέρηση. Και βέβαια το δεύτερο ημίωρο, πιστή στη στήλη μας στην αστρολογία, αριθμολογία. Άλλωστε, εγώ βλέπω ότι αυτά που έρχεται και μας λέει η Έφη μας εδώ, όντως γίνονται και πραγματικότητα. Αυτά δηλαδή εμένα που με ενημέρωσε για τον Ερμή, τον ανάνδρομο, τις καθυστερήσεις, όλα αυτά ήταν σε όλα, είχε πέσει μέσα. Θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, ο Μάρτης μας μπήκε με διάφορα. Μας έφερε τον κορονοϊό, κορονοϊός, όλο τον μπερδεύω εγώ, Λοιπόν, και το λέω κορονέο, τον καλό είναι και ένας βασιλιάς κορονέος λεγότανε, τέλος πάντων. Και έτσι, πάλι θα πούμε ότι επαληθεύονται όλα αυτά που μας είπε η κυρία Τσιλίδου, ότι θα έχουμε θανασιμότητα, θα έχουμε πολλούς θανάτους, θα έχουμε έτσι ένα χτύπημα δυνατό. Βέβαια, να είναι όλα περαστικά, για την Ελλάδα μας σίγουρα είναι περαστικά, γιατί έχουμε ένα φοβερό κλίμα που ο ιός αυτός δεν τον αγαπάει το κλίμα το ζεστό και εμείς το έχουμε αυτό το ζεστό κλίμα. Εντάξει, έχουμε το Μάρτι μας που είναι υγρασία και ίσως αυτό επιδεινώσει λίγο την κατάσταση. Εντάξει, αυτό το περιμένουμε ότι θα γίνει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος Μαρτίου, άντε το πολύ 10 Απριλίου, όλο αυτό θα έχει τελειώσει. Θα ήθελα και εγώ σαν εκπομπή να κάνω μια μικρή αναφορά σε όλο αυτό το που έχει γίνει τον Ταβαντούρη και ίσως να φέρω και κάποιον γιατρό να το συζητήσουμε, να μιλήσουμε για αυτό τον ιό, γιατί ακούγονται και πολλά, ακούγονται από ένα πείραμα, από ένα λάθος, έγινε αυτός ο ιός, ακούγονται ότι ήταν μια βόμβα, αλλά ήταν βόμβα με ιό, που να μην το καταλάβεις. Μια χειροσύμα, ας πούμε, μια χειροβοβίδα που μας την ρίξαν έτσι ώστε να μην καταλάβουμε. Ένα φωνικό όπλο δηλαδή ήταν αυτός ο ιός που κάποιοι τον χρησιμοποίησανε. Η δικιά μου άποψη, γιατί στεναχωρήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ που από το πρώτο κρούσμα αμέσως βούηξε το Facebook ότι μην πάμε να κοινωνήσουμε και μην πάμε σε εκκλησία. Δηλαδή, ρε παιδιά, Έλεος, αμέσως να πούνε οι άθεοι, να βγουν όλοι αυτοί οι λιγόπιστοι, να πούνε ότι αν μην κοινωνήσουμε θα μεταφερθεί ο ιός. Αγαπημένοι μου άνθρωποι που κάποιος με είπε και αμόρφωτη εμένα και ότι είμαι ευκολόπιστη, αν κάτσετε να διαβάσετε στην ιστορία μας, πανούκλα υπήρχε, φυματίωση υπήρχε, λοιμώξεις μεγάλες υπήρχανε, και ο κόσμος κοινωνούσε, γιατί η Θεία Κοινωνία θεωρείται φάρμακο κατά στην αρρώστια και όχι μετάδοση των ιών. Τώρα, επειδή οι πατέρες της Εκκλησίας πιέζονται πάρα πολύ από το κράτος, γι' αυτό παίρνουμε κάποια μέτρα όσοι πάμε στην Εκκλησία και εγώ δηλαδή θα είμαι ανεύθυνη και δεν θα αγαπάω τον συνάνθρωπό μου αν έχω τον ιό και πάω μπω και μπω μες στην Εκκλησία ή αν έχω τον ιό και πάω και κοινωνήσω, θα είναι πιο συνετό και για τη συνείδησή μου και για τους απέναντί μου χριστιανούς, συνανθρώπους μου, χριστιανούς και μη,
να ενημερώσω τον παπά μου και να του πω ότι έλα σπίτι να με κοινωνήσεις και εκείνος ξέρει την προστασία που θα πάρει και θα έρθει σπίτι μου να με κοινωνήσει. Εννοείται ότι πρέπει να πάρουμε τις προφυλάξεις. Δεν εννοείται όμως να απομακρυνθούμε από το δισκοπότηρο. Αυτό δεν εννοείται. Εννοείται ότι σε μια πολιτεία που έχει μεγάλη έξαρση και που μπορεί μες στην εκκλησία να κολλήσουμε τον ιό, να κοιτάμε να μην αγκαλιαστούμε, να μην φιλήσουμε το χεράκι του παπά. Και γενικά, γιατί αν είμαι άρρωστη, να πάω μέσα στην εκκλησία. Να μην πάω καθόλου. Αν έχω συνείδηση και αν έχω χριστιανοσύνη, δεν θα πρέπει να πάω καθόλου. Όχι όμως να απομακρυνθώ από το δισκοπότηρο. Αυτό για μένα είναι μεγάλο λάθος. Και κάθε συνετός χριστιανός θα φωνάξει τον παππούλη να πάει να τον κοινωνήσει στο σπίτι του, εφόσον ξέρει ότι έχει τον ιό. Αυτό ναι, εκεί να χτυπήσουμε κουδούνια. Όχι όμως που μου βγήκανε, δηλαδή με το πρώτο κρούσμα, την επόμενη μέρα βούηξε το ίντερνετ, μην πάτε να κοινωνήσετε, μην πάτε δηλαδή η εκκλησία πειράζει, όλα τα άλλα δεν πειράζουν, το καφενείο δεν πειράζει ας πούμε που πάμε και πίνουμε τον καφέ και καθόμαστε, η καφετέρια δεν πειράζει, πειράζει η εκκλησία. Εντάξει, όποιο ποχιός δεν έχει συνείδηση και πάει στην καφετέρια και πίνει καφέ και έχει τον ιό, αυτό είναι θέμα δηλαδή του κάθε ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος έχει την εκκλησία του, το σώμα του, ωραία, και θα ξέρει πώς θα το κινήσει, πού θα το πάει. Αν θα το πάει στο ναό της εκκλησίας, αν θα το πάει στην καφετέρια και θα μεταδώσει τον ιό. Εντάξει. Έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα και στεναχωριέμαι γιατί βλέπω μορφωμένους ανθρώπους να σκέφτονται τόσο ρηχά. Πολύ ρηχό είναι αυτό. Και ανθρώπους που λένε εγώ πιστεύω το Θεό και είναι μία ιδέα και η πίστη είναι ιδέα, αλλά ο Υιός θα μεταδοθεί. Ρε παιδιά, αν ποτέ πιστέψουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί κάτι από το δισκοπότηρο, τότε δεν πιστεύουμε στο θαύμα. Μου λένε κάποιοι, μια καθηγήτριά μου, το λέω ότι είναι καθηγήτρια για να καταλάβει ο κόσμος ότι η γυναίκα είναι μορφωμένη. Και γυρνάει και μου λέει, μα είναι συμβολισμός, μου λέει, το σώμα και το αίμα. Κρασί και ψωμί είναι, δεν είναι, μου λέει, σώμα. Όχι, κυρία μου. Και όμως, κυρία μου, και όμως που σε σέβομαι και σε αγαπάω πάρα πολύ. Εκείνη την ώρα που έχει διαβαστεί το ψωμάκι και το κρασάκι, δεν είναι πια ψωμάκι και κρασάκι. Είναι αίμα και σώμα Κυρίου. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί ο Υιός. Δηλαδή, είμαι τόσο πιστεύω σε αυτό που θα ήθελα να το κάναμε και σαν πείραμα, να πήγαινε να κοινωνούσε πρώτα κάποιος που έχει τον ιό, να φέρω τον παπά, ρε παιδί μου, να πω του Πάτερ Δημήτρη, βρες μου έναν άνθρωπο και λάτε στο σπίτι μου που έχει τον ιό, κοινώνησε τον αυτό, να κοινωνήσω κι εγώ, να δούμε αν μεταδίδεται από το ποτηράκι. Δεν το κάνουμε το πείραμα αυτό. Να δούμε γίνεται, γιατί δεν γίνεται, παιδιά. Και είναι ολιγοπιστία. Είναι σαν να ακυρώνουμε το θαύμα, σαν να ακυρώνουμε την Ανάσταση. Δηλαδή, και πόσο κακό. Είδατε όμως πόσο ο πονηρός, πονηρά τα κάνει αυτά, παραμονές του Πάσχα. Πάλι παραμονές του Πάσχα, πάλι μας είχαν κάνει τέτοια πράγματα να φοβόμαστε, να πάμε στην εκκλησία, μην έρθουν οι τζιχαζιστές και μας βάλουν χειροβοβίδες. Είδες ο πονηρός σε τι ωραίες εποχές και τι ωραία πράγματα κάνει. Τι να πω. Εμένα μου αρέσει που είμαι ευκολόπιστη προς το Θείο, με ευχαριστεί περισσότερο και δεν με ενδιαφέρει αν οι άνθρωποι με λένε χαζούλα, δεν πειράζει. Καλύτερα να είμαι χαζούλα για τους ανθρώπους και να είμαι για το Χριστούλη καλούλα. Που δεν είμαι και εκεί η καλούλα, γιατί είμαι παιχνιδιαρούλα, αν κάνουμε αυτογνωσία. Λοιπόν, μην κουράσω όμως με αυτό, γιατί όλοι συζητάμε αυτό το θέμα. Προστασία ο κάθε ένας στον εαυτό του, δηλαδή τώρα εγώ θα πρέπει μετά, αν έχω φιλότιμο, όπως καθάρισα πριν με απολυμαντικό το ακουστικό, πάλι να το καθαρίσω και να τα αφήσω και να φύγω έτσι. Θα πρέπει να αποφεύγω να χαιρετάω από κοντά ανθρώπους. Και να, όχι γιατί έχεις, δεν έχεις τον ιό, πρέπει να τα κάνεις αυτά. Θα πρέπει να έχουμε τα απολυμαντικά και τα ενοπνεύματα συνέχεια πάνω μας.
να προσέχουμε. Αν προσέχουμε, το κερδίζουμε. Εν τω μεταξύ, είμαστε και τυχεροί. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι η Ελλαδίτσα μας είναι ευλογημένη, γιατί έχει αυτή τη ζέστη και πιστεύω ότι μέχρι το Μάιο αυτό θα έχει εξαλειφθεί, δεν θα υπάρχει πια. Καθαρίζουμε, εντάξει, πλαινόμαστε, δεν αγκαλιαζόμαστε πολύ. Ήδη στην Ιαπωνία, στην Κίνα, όλα από εκεί που ήρθε ο ιός, έχουν σταματήσει τα κρούσματα. Εντάξει, το 75% έχει γίνει καλά. Κάποιοι λένε ότι από άτομα που γίνανε καλά βρήκανε τον αντιτανικό, να πούμε. Πήρανε αντισώματα από αυτούς που έχουν ιαστεί, που έχουν γιατρευτεί και τα βάλανε σε άλλους που δεν έχουν γιατρευτεί και είδαν ότι μπορούν να βρουν έτσι το εμβόλιο της ίασης, το αντίδοτο τέλος πάντων. Που νομίζω εγώ ότι μέχρι το καλοκαιράκι αυτό θα έχει βγει. Τώρα είναι στο θέμα των φαρμακευτικών εταιριών, τα χρήματα που θα πέσουν και όλα αυτά. Καλός, κακός, ζούμε σε ένα κόσμο που κάποιοι λίγοι έχουν μία τρέλα και παίζουν με τους ανθρώπους, παίζουν με τα πειράματα, κάνουν λάθη. Άλλοι μπορεί να έχουν συνείδηση και να αυτοκτονούν και να εξαφανίζονται. Άλλοι πάλι να μην έχουν συνείδηση και να προχωράνε. Ανάλογα. Λοιπόν, φεύγω από αυτό το θέμα και να πω ότι όλες οι εκδηλώσεις ακυρώνονται κτλ. Για όλα αυτά. Βέβαια, επειδή το αίμα σώζει ζωές και επειδή με τον ιό που έχουμε χρειαζόμαστε αίμα, η αιμοδοσία στην Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης 22 Μαρτίου δεν ακυρώνεται. Θα γίνει, 22 δεν είναι, ναι, έχουμε 15, την παραεπόμενη. 15 είναι αυτή την Κυριακή, 16, Δευτέρα, 17, 18, να, 15 Κυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, καλά το είπα. 22 λοιπόν Μαρτίου του 2020, από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, Δαρδανελίων 36, στην Ένωση Κριτών δίνουμε αίμα, γιατί το αίμα σώζει ζωές και αχρίαστο να μας είναι βέβαια, αχρίαστο να είναι, να μην το χρειαστούμε, να μην το θέλουμε. Να μας το λυγείς και να μην το χρειαζόμαστε ποτέ. Λοιπόν, και να πάμε να κάνω μια μικρή εισαγωγή για την Έλισσα, γιατί κανονικά το ραντεβού μας ήταν 6 ώρα, αλλά πάνω απ' όλα η δουλίτσα μας, και επειδή της βγήκε έκτακτη δουλειά και εννοείται ότι πρωτεύει αυτό, θα κάνω εγώ μια εισαγωγή με το θέμα. Άλλωστε μου τα έστειλε όλα, είναι πολύ τυπική η Έλισσα, η πολύ επαγγελματίας, κυρία επαγγελματίας, είναι πολύ εντάξει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα... Λοιπόν... Αν μου το ανοίξει, γιατί πήγαινε να το κατεβάσω στο κινητό και δεν μου άνοιγε. Γιατί ελπίζω να μου ανοίξει, μην πάθω καμιά μήλα. Θα μου ανοίγει. Ωραία. Η Έλισσα Ηλιάδου είναι δερματολόγος γιατρός. Και έκανε και το μεταπτυχιακό της... εξελίχθηκε σε αισθητική ιατρική. Έκανε 3 χρόνια μαθήματα με τον όρο αισθητική ιατρική, αναδύονται 2 κυρίες έννοιες. Λοιπόν, και να μπούμε λίγο μέσα στο νόημα. Τι είναι η ιατρική επιστήμη στις υπηρεσίες της ομορφιάς? Με τον όρο αισθητική ιατρική αναδύονται 2 κυρίες έννοιες. Η έννοια της αισθητικής, δηλαδή το κάλος, η ομορφιά, ωραία, που θα πάω να τσιτωθώ λιγάκι γιατί το χρειάζομαι. Το άλλο, να, και μπορεί να μου ήρθε και νωρίτερα. Για δώστε με δευτερόλεπτο να σας βάλω λίγη μουσική. Για δώστε με δευτερόλεπτο, γιατί χτύπησε το κουδούνι και μπορεί να είναι το κορίτσι. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
Καταρχάς, να σας λίγο συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά λόγω προτεύει και ιδιότητας και γιατρού στην πρώτη γραμμή, οφείλουμε να κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σωστά. Καλωσορίζω το κοινό για να μιλήσουμε για κάτι πιο ευχάριστο. Σταμάτησε από τις κορονοϊού, στις ασθένειες, για να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά και την υγεία που είναι συνδεδεμένη με την ομορφιά, γιατί είναι δύο πράγματα λίγα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό. Έχω πολλές ερωτήσεις να πω εκτός από το. Ναι. Και εγώ βέβαια, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για σένα, ναι. Ναι. Να παρουσιαστούμε. Να παρουσιαστούμε. Γιατί να με γνωρίζει. Μπράβο. Εγώ ξέρω ότι είσαι χρόνια στην Νέα Σμύρνη, σε ξέρω πολλά χρόνια, σαν δερματολόγο, γιατρός δερματολόγος. Δεν είμαι δερματολόγος, είμαι παθολόγος, διαβητολόγος και ασχολούμαι με τη διατροφή. Γιατί έχω μιλήσει σε κοινές συνεδέξεις, είχαμε κάνει και μια λόγω μέσα του συλλόγου διατροφής πριν 4 χρόνια την Παγκόσμια Μέρα του Διαβήτου, με πολύ μεγάλη διαδικασία, όπου δώσαμε πάρα πολύ κόσμο με διαβήτη ή προδιαβήτη. Δώσαμε πολλές ασχολίες περί διατροφής και κατανυπάρξης. Είναι μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Και μάλιστα είχαμε τότε και απευθείας, ναι. Ασχολούμαι χρόνια με το κομμάτι της διατροφής, του μεταβολισμού και γενικά του ευζήν και του σωστού τρόπου ζωής. Ένας τρόπος ζωής λίγο διαφορετικός από τον τρόπο αντιμετώπισης με φάρμακα και με χημεία. Δεν είμαι τόσο πολύ υπέρ των φαρμάκων. Τα φάρμακα έχουν να συμπληρώσουν το δικό μας lifestyle, το δικό μας τρόπο ζωής, έτσι όπως εμείς τον επιλέγουμε. Που δυστυχώς όμως πολλές φορές δεν είναι σωστός, είναι λάθος και πρέπει να τον αλλάξουμε. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσημάτων σήμερα, που σχετίζονται και με τη θνησιμότητα και με την οσιρότητα, είναι νοσήματα που έχουν να κάνουν με το δικό μας lifestyle. Αν δεν το καταλάβουμε, αν δεν το καταλάβει ο μέσος Έλληνας, θα κάνουμε μία τρύπα στο νερό. Θα ξοδεύουν τα κράτη. Μου απαντάς τώρα σε αυτό που θέλω να σου πω. Πάρα πολλά για την υγεία, αλλά στο τέλος ο άνθρωπος θα νοσεί, θα αρρωσταίνει. Είναι θέμα, ας το πούμε, φιλοσοφίας και πώς το βλέπει ο καθένας για τον εαυτό του. Εμένα η εμπειρία μου τον τόσο χρόνο μου έχει αποδείξει ότι δυστυχώς ο μέσος Έλληνας, δεν λέω όλοι γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν πολύ σκάει για τον εαυτό του. Δεν τον φροντίζει τον εαυτό του, δεν τον υπολογίζει, δεν τον αγαπάει. Και εξού και οι επιπτώσεις στην υγεία. Έχεις μία απέναντί σου έτσι. Εξού και οι επιπτώσεις στην υγεία του. Έτσι. Δηλαδή άμα δεν πονέσω δεν θα πάω στο είναι γιατρό. Λάθος. Δεν έχω την πρόληψη. Είναι λάθος. Ή ξέρω εγώ και σαν ομορφιά ρε παιδί είναι, μου. Είναι λάθος. Τώρα, δηλαδή αν δεν μου λέγες, πήγα τώρα καθαρά Δευτέρα και μου λέει η ανιψιά μου, όπως ξαπλώσαμε το βράδυ, θεία, τι είναι αυτό εδώ, δεν είναι ωραίο, εσύ δεν είχες αυτό, θεία. Mm. Γιατί αυτή με θαυμάζει ότι έχω πολύ πολύ επιδερμίδα, ότι έτσι το και είναι ωραία σε θαυμάζω τα παιδιά. Βέβαια. Γιατί είναι και αληθινά τα παιδιά. Μπράβο. Λένε ψέματα. Και το, όταν μου κάτσε εδώ, άμα λέω, παρατήρησε, τι έγινε. Έκανα εδώ, μου το είπε το παιδί. Δηλαδή πριν 2 χρόνια της έλεγα, ρε εσύ Ιωάννα δεν θέλω έτσι. Όχι, μου λέγε, θεία είσαι τέλεια. Τώρα μου το είπε μόνη της. Μου λέει, έχεις κάνει εδώ, τι είναι αυτό. Δεν μ' αρέσει. Έχουν παρατηρητικότητα τα παιδιά. Λοιπόν, και είναι αληθινά. Και είναι αληθινά. Εγώ πρέπει να το φτιάξω αυτό τώρα. Όλα θα τα φτιάξουμε. Mm. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση για όλα. Για να ολοκληρώσω, το κομμάτι της ομορφιάς είναι μέρος του τρόπου ζωής μας. Είναι μέρος της πρόληψης. Γιατί κακά τα ψέματα, το να αισθάνεται. Γιατί εντάξει, είναι και λίγο υποκειμενικό. Κάποιος μπορεί να μην είναι ο super duper, αλλά να αισθάνεται όμορφα με τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ομορφιά. Να τα έχουμε βρει και εξωτερικά και εσωτερικά με τον εαυτό μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, αυτός είναι και ο στόχος της αισθητικής ιατρικής. Η αισθητική ιατρική είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της ιατρικής επιστήμης, γιατί είναι επιστήμη, δεν είναι πράγματα άντε να κάνουμε, δεν είναι αυτό που νομίζουν κρεμούλες βάζουμε και τελείωσε. Έχουν υπόσταση επιστημονική και τεκμηριωμένη, έτσι. Γι' αυτό και τα άτομα και να παρουσιαστώ εδώ, παρόλο που εγώ δεν είναι, καταρχάς να πούμε ότι η αισθητική ιατρική δεν είναι ειδικότητα, γιατί νομίζουν πολύ ότι είναι ειδικότητα, είναι εξειδίκευση. Είναι εξειδίκευση της ιατρικής επιστήμης, που οποιοδήποτε γιατρός με πτυχίο ιατρικής μπορεί να την εκτελεί,
αρκεί να έχει εκπαιδευτεί σωστά και ανάλογα. Και εδώ θέλω να έρθω, γιατί πολλοί με ρωτούν, μα πώς η ειδικότητά σου δεν σχετίζεται, πώς και έτσι ο διαβητολόγος, και έστω και... Γιατί εγώ νομίζω ότι ταιριάζει το ένα με το άλλο. Με τη διατροφή ασχολείστε και με την αισθητική. Και αυτό που απαντάω είναι ότι πριν εκπαιδεύτηκα για να το κάνω. Έκανα μεταπτυχιακό διαιτές με ξένο πανεπιστήμιο, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιου είδους μεταπτυχιακό πανεπιστημιακού επίπεδου. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό κενό στην Ελλάδα, ότι όσον αφορά την εκπαίδευση στην αισθητική ιατρική, μιλάω για επιστημονικό, πανεπιστημιακό επίπεδο. Εδώ δεν υπάρχει και ενώ στο σεμινάρι, γιατί υπάρχουν και αυτά τα σεμινάρια. Μα και στους νοσηλευτές και σε αυτά τώρα αρχίζουν, και στους βρεφονιπιοκόμους και σε αυτά τώρα αρχίζει. Και οι διατροφολόγοι δεν είχατε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Εντάξει, έτσι, η διατροφή δεν είναι. Έχει μπει. Εντάξει, τώρα, μπορώ να πω ότι έχει ναι, ενώ δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, είναι την τελευταία δεκαετία τώρα. Ναι. Α, ναι, ναι. Η αισθητική δεν υπάρχει καν σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Ελλάδα. Υπάρχουν σεμινάρια που κάνουν κάποιες εταιρείες, οι οποίες εκπαιδεύουν γιατρούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να μάθουν, αλλά μέχρι εκεί. Το μεταπτυχιακό έχει άλλο επίπεδο. Mm-hmm. Έχει διάβασμα, έχει εξετάσεις, έχει μεταπτυχιακή εργασία, ό,τι έχει ένα μεταπτυχιακό. Ευτυχώς εγώ αυτό το κατόρθωσα και το πήρα. Έχω τον τίτλο, λοιπόν. Και γι' αυτό μπορώ να μιλάω έτσι και χωρίς φόβο και πάθος για την αισθητική ιατρική. Λοιπόν, να καταλήξουμε ότι είναι κομμάτι του συνολικού τρόπου πως βλέπουμε την υγεία μας. Το θέμα της ομορφιάς. Υγεία και ομορφιά είναι δύο έννοιες συνυφασμένες. Δεν μπορείς να την ξεχωρίσεις τη μία από την άλλη. Εάν σκεφτούμε ότι ένας άνθρωπος που πάσχει έχει ένα χρόνιο νόσημα, δεν φαίνεται αυτό στο πρόσωπό του. Δεν φαίνεται ένας άνθρωπος καρδιοπαθής, διαβητικός, έχω πολλούς τέτοιους ασθενείς. Φαίνεται ταλαιπωρημένος στο πρόσωπο. Δεν δείχνει φρεσκάδα το δέρμα του, δεν δείχνει ομορφιά. Γιατί δεν είναι υγιής αυτός ο άνθρωπος. Το δέρμα μας είναι ο καθρέφτης της υγείας μας. Είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή με έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Το μέσα δεν φαίνεται. Το πώς λειτουργεί και χτυπάει η καρδιά δεν φαίνεται. Πώς είναι τα οργανά μας δεν φαίνονται. Το δέρμα μας όμως φαίνεται. Είναι η πρώτη επαφή με τον άνθρωπο το δέρμα. Οπότε ένα δέρμα που δεν είναι υγιές φαίνεται. Αυτό κάτι αντικατοπτρίζει, κάτι υπάρχει μέσα από αυτό. Δεν υπάρχει και εσωτερική υγεία, σωματική υγεία. Εγώ ξέρω ότι βγάζουμε τις κοκκινίλες και αυτά όταν τα σηκώτια μας δεν είναι καλά. Βγάζουμε καταρχάς υπάρχουν πολλά νοσήματα που εκδηλώνονται με δερματικές... Και σε παθήσεις. Ακριβώς, με δερματικές παθήσεις, με δερματικές αλλοιώσεις κτλ. Πολλά τέτοια νοσήματα υπάρχουν, έτσι. Αυτό που θέλω να καταλήξω ότι η αισθητική ιατρική σαν κύριο στόχο έχει τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του κάθε ατόμου, αλλά στοχεύει κυρίως κάνοντας αυτό και χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές μεθόδους, για να την ξεχωρίσουμε μετά να πούμε λίγα λόγια τη διαφορά με την πλαστική χειρουργική, γιατί νομίζουν πολλοί ότι είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ότι στοχεύει στη βελτίωση της ψυχοσωματικής ισορροπίας... Μου έχεις απαντήσει μία, δύο, τρεις τώρα. ...και ευεξίας, έτσι, χωρίς επεμβατικό τρόπο. Δηλαδή, είναι minimal invasive, αυτό που λέμε ελάχιστα επεμβατική. Και σε αυτό μπορεί να διακριθεί από την πλαστική χειρουργική, για την οποία εγώ δεν έχω καμία σχέση, γιατί δεν είμαι πλαστικός χειρουργός. Να ρωτήσω, μία μέθοδος τώρα που λένε ότι σου παίρνουν αίμα από το... αίμα από, δικό σου. Ναι, και μου κάνουν, όχι ναι. Botox, αυτό σαν λέγεται, να αναζώ. Ναι, αυτό λέγεται PRP. Το PRP βγαίνει από τα αρχικά του αγγλικού platelet rich plasma. Τέτοιο πλάσμα, ναι, plasma rich platelet, δηλαδή είναι το πλάσμα το οποίο είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια είναι κύτταρα του αίματός μας, είναι δικά μας. Ουσιαστικά είναι μία μέθοδος αυτόλογης μεσοθεραπείας. Τι σημαίνει αυτόλογη? Όλες οι θεραπείες είναι ετερόλογες και αυτόλογες. Οι ετερόλογες είναι αυτές που χρησιμοποιούν ξένα υλικά προς το ανθρώπινο σώμα, mm-hmm. τα οποία εμείς τα βάζουμε υπό μορφή ένεσης. Οι αυτόλογες είναι υλικά τα οποία τα παίρνουμε από τον ίδιο τον οργανισμό μας. Είναι φιλικά, είναι δικά μας και γι' αυτό έχουν ένδειξη ακόμα και σε άτομα που έχουν κάποιες παθήσεις. Δηλαδή άτομα που έχουν αλλεργίες, άτομα που έχουν αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτά τα άτομα απαγορεύεται να κάνουν μάλλον ετερόλογες θεραπείες, όπως είναι το υαλουρονικό, όπως είναι το μπότοξ, γιατί μπορεί να κάνουν αντίδραση. Δηλαδή
προχθές μιλούσα με μία κυρία η οποία μου λέει μακριά από υαλουρονικό. Και τη ρώτησα γιατί, μου λέει έκανα αλλεργία, μου έκανε τέτοια αντίδραση που πήγα χειρουργείο για να αφαιρέσω τη βλάβη που μου έκανε. Οπότε θέλει πολύ προσοχή. Δεν είναι όλα για όλους τους ανθρώπους. Αυτό θα σας έλεγα, ότι βλέπουμε τώρα κάποιες γυναίκες που κάνουν μπότοξ και τις βλέπουμε παραμορφωμένες. Εκεί. Και λες, ρε παιδί μου, δεν έχει καθρέφτη, δεν είδε, δεν της είπε κανείς. Ή αυτό τώρα που έχει γίνει καινούρια μόδα και όλα τα κορίτσια είναι μου ξεφεύγουμε αυτό, ναι, λίγο. Εκεί θα πω το εξής. Πριν γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση αισθητικού τύπου σε ένα άτομο. Εγώ ας πούμε αυτό το δηλαδή αν έχω καθυστερήσει να κάνω, φοβάμαι αυτά τα πράγματα. Όχι, λέω, επειδή έχω ψηλή επιδερμίδα. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, το τι θα βγει σαν αποτέλεσμα εξαρτάται από δύο πράγματα. Εξαρτάται πρώτα από το γιατρό, την εμπειρία και την τεχνική που χρησιμοποιεί. Και εξαρτάται και από το άτομο. Δεν το λέω ασθενή, γιατί δεν είναι ασθενής αυτός που έρχεται. Είναι υγιής άνθρωπος, ο οποίος θέλει λίγο να βελτιώσει. Και από το άτομο, και από τον πελάτη. Τον πελάτη. Λοιπόν, και από τον πελάτη. Υπάρχουν άτομα που ζητάνε extreme πράγματα. Αυτό που λες με τα χείλη, συνήθως είναι νέες κοπελίτσες, 25-30 χρονών, οι οποίες τρελαίνονται και θέλουν να είναι όλες ίδιες. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Εγώ δεν το συμβουλεύω. Εγώ θέλω να είμαι ξεχωριστή, να είμαι εγώ. Να πω κάτι. Ναι, μένα, ας πούμε, να φτιάξω αυτό εδώ, να μην μου λέει η ανιψιά μου. Ναι, σωστά. Αλλά να γίνω... Ακριβώς. Να γίνουν τα μπογλου... Ναι, ακριβώς. Και ακριβώς. Να φαίνεται. Θα πρέπει ή έχω εδώ πέρα μάλλον κάτι. Να κάνει. Είναι τέτοια, ώστε το αποτέλεσμα να είναι φυσικό και να μην Μπράβο. Το παίρνει χαμπάρι ο άλλος ότι έχεις κάνει κάτι. Εκεί είναι, ας το πούμε, η μαγιά και του γιατρού που θα το κάνει. Φυσικά και ο άλλος να το δεχτεί. Όμως, δυστυχώς υπάρχουν γυναίκες οι οποίες, δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω, θέλουν την υπερβολή. Εκεί ο γιατρός θα τους κάνει τη χάρη. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Προτιμώ να αποτρέψω ή προτιμώ με κάποιο τρόπο να αποφύγω κάποιες που μπορεί να φαίνουν τόσο πολύ. Εντάξει, υπάρχουν. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Εγώ, αν ήμουν γιατρός, ας πούμε, και βλέπω ότι θα τη βγάλω την άλλη παραμορφωμένη, θα της έλεγα: ρε κορίτσι μου, δεν σε αναλαμβάνω, γιατί ναι, θα ξεφτυλιστώ στη δουλειά μου. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί όταν την βλέπει αυτή κάποιος άλλος, μπορεί αυτή να το φοβάσαι θέλει, να πας. Να το επιζητεί, αλλά σε κάποιον φοβάσαι, που δεν φοβάσαι. Είναι αυτού του τύπου, θα πει: μα τι της έχει κάνει, δεν θα πάω. Μπράβο. Δηλαδή σου κάνει και ζημιά λίγο. Ναι, ναι. Σου κάνει ναι. και ζημιά ένα τέτοιο περιστατικό. Έτσι. Καλύτερα να το αποφεύγουμε με τρόπο ευγενικό, χωρίς να προσβάλλουμε κανένα. Άρα αυτό είναι καλή μέθοδος που την προτείνουν τώρα. Γιατί βλέπω ότι είναι, δηλαδή έχω πάει 2-3 φορές έτσι που με παίρνουν τηλέφωνο και μου την προτείνουν. Ναι. Και μου έχουν προτείνει, ας πούμε, τα νήματα. Ναι. Που αυτό πάλι εγώ το φοβάμαι. Αυτό τι είναι, σαν επέμβαση. Λοιπόν, είναι. Είναι αυτό που είναι τερόλογη θεραπεία. Βάζεις κάτι ξένο στο σώμα σου. Βάζεις νήματα. Αυτά τα νήματα, εντάξει, είναι βιοαπορροφήσιμα, απορροφούνται από τον οργανισμό. Και εδώ ισχύει το ίδιο, ότι αν εμείς είμαστε άτομα ευαίσθητα και έχουμε θέματα με αλλεργίες, μακριά. Μακριά, γιατί μπορεί να σου κάνει άρα, και κοκκιώματα. Συνιστάς αυτό καλύτερα. Εδώ χρειάζεται μια μεγάλη κουβέντα. Κάθε γυναίκα ή και κάθε άντρας, για να πούμε. Κάνουν δεν είναι και μόνο. Οι άντρες, βέβαια. Ναι, η αισθητική ιατρική, σαν κοινό, έχει ένα πολύ ευρύ κοινό. Από τα 30 μέχρι τα 70 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν ηλικίες. Πλέον και οι νέοι άνθρωποι επιζητούν, μην πω ότι επιζητούν περισσότερο από τις μεγαλύτερες ηλικίες. Βέβαια εκεί δεν κάνεις extreme παρεμβάσεις, γιατί δεν έχουν και πολύ ανάγκη ένα νέο άτομο. Εκεί πιο πολύ πρόληψη κάνεις, έτσι, με light παρεμβάσεις, παρά διόρθωση όπως θα κάνεις σε ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας που έχει ήδη δημιουργήσει τις ρητίδες, τη χαλάρωση, το δέρμα κτλ. Οι παρεμβάσεις είναι πάρα πολλές. Το σωστό είναι για να έχουμε το καλό αποτέλεσμα. Πρώτον, υπάρχουν 3 πράγματα. Θα πρέπει να επιλεχθεί ο γιατρός, ο κατάλληλος που είναι εκπαιδευμένος. Δεύτερον, πρέπει ο γιατρός να αξιολογήσει αυτό που λέμε, να κάνει μια αρχική διάγνωση και εκτίμηση και αξιολόγηση του δέρματος του καθενός, του τι πρόβλημα έχει το κάθε πρόσωπο, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άλλοι μπορεί να έχουν σακούλες στα μάτια, άλλοι μπορεί να έχουν πεσμένα βλέφαρα, άλλοι να έχουν χαλάρωση, να έχουν ρητίδα, να έχουν διπλοσάγωνα. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Εκεί θα εκτιμήσει ο γιατρός και θα προτείνει, βλέπω κάνεις τις κινήσεις τις διάφορες, θα προτείνει τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα πρέπει να υπάρχει μία διαβούλευση. Δεν τον πιάνουμε τον άλλο με το ζόρι, τον βάζουμε κάτω Ενάει, και αρχίσουμε ναι. να κάνουμε. Πρέπει να ενημερώσουμε για όλες
τις λεπτομέρειες της κάθε διαδικασίας, τι πρέπει να περιμένουμε και τι ο καθένας περιμένει από, από μία παρέμβαση. Μην νομίζει κάποιος ότι με το να κάνουμε κάτι θα γίνουμε, θα αλλάξει το πρόσωπό μας, θα γίνουμε για τα καλλιστεία, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ή πολλές γυναίκες λένε, με μία φορά θα είμαι έτσι. Και αυτό που απαντάω, όχι. Δεν θα είμαστε. Υπάρχουν θεραπείες που έχουν πρωτόκολλα. Οι περισσότερες θεραπείες έχουν κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει? Ότι έχουμε μία σειρά διαδικασιών και συνεδριών ανάλογα με τη θεραπεία. Ας πούμε, η μεσοθεραπεία, λέω ένα παράδειγμα. Οι περισσότερες μεσοθεραπείες για να έχεις να δεις ένα αποτέλεσμα, αυτό μου το έλεγε μια κυρία σήμερα στο τηλέφωνο. Μου λέει, έκανα δύο, αλλά δεν είδα αποτέλεσμα. Της λέω, αφού έκανες το 1/4 από αυτό που έπρεπε να κάνεις, πώς θα δεις το αποτέλεσμα? Είναι σαν να δίνουμε αντιβίωση σε κάποιον και να το παίρνει δύο μέρες και μου λέει, μετά δεν μου πέρασε ο πυρετός. Έτσι είναι και με τη διατροφή όμως. Θέλουμε να δυνατήσουμε στην πρώτη εβδομάδα. Εμείς τα θέλουμε όλα και αμέσως. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν. Δεν είμαστε ούτε οι μάγισσες με το ραβδάκι που θα ακουμπήσουμε τον άλλον και από βάτραχο θα το κάνουμε Βασιλόπουλο. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει. Είδα όμως και διορθωτική αισθητική που ανέρτησες, που είναι ας πούμε για άντρες τα αυτιά εδώ. Ναι. Που είναι αυτό, θέμα... αυτό που είχα βάλει. Αυτό είναι μια συνεδρία. Αυτό είναι μια τεχνική, σχετικά καινούργια τεχνολογία, το πλάσμα. Για να πω και λίγο τι είναι το πλάσμα, έτσι. Το πλάσμα... Α, είναι αυτό που σε ρώτησα, το... Όχι. Άλλο ένα. Υπάρχουν δύο πλάσματα. Το ένα είναι το πλάσμα το δικό μας, που προέρχεται από το αίμα μας μετά από φυγοκέντρηση, το οποίο το κάνουμε ένεση. Υπάρχει και ένα άλλο πλάσμα. Το πλάσμα είναι μορφή ενέργειας. Μάλιστα. Είναι η τέταρτη κατάσταση της ύλης, που προέρχεται από τον ιονισμό των αερίων στην ατμόσφαιρα. Αυτό, ναι, αυτό δημιουργεί ένα είδος σπίθας, η οποία όταν ακουμπάει λίγο προς το δέρμα, αρχίζει να εξαχνώνει το δέρμα, δηλαδή αφαιρεί μέρος του δέρματος. Δηλαδή, αντί εδώ να έχουμε το νηστέρι που έχει ο πλαστικός χειρουργός για το, mini, για το face lifting, εδώ γίνεται ένα mini face lifting, όπου εμείς με αυτή την τεχνική εξαχνώνουμε τους ιστούς που περισσεύουν. Δηλαδή, ό,τι είναι χαλαρό και περισσεύει, αυτό εξαχνώνεται με αυτή την τεχνική και είναι ένας τρόπος για να το κάνουμε χωρίς ράματα, χωρίς χειρουργείο, χωρίς γενική νάρκωση. Με το επιθυμητό αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε να έχουμε. Το Plexar μπορώ να πω ότι είναι μια τεχνική η οποία έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Μία από αυτές είναι το mini face lifting. Μία άλλη είναι η ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Και γιατί λέμε ανέμακτη βλεφαροπλαστική? Εμείς μπορούμε να διορθώσουμε τα βλέφαρα σε περίπτωση που έχουμε μία πτώση βλεφάρου, πράγμα που επέρχεται με τα χρόνια, με την ηλικία. Ή να μειώσουμε τις σακούλες στα κάτω βλέφαρα. Ή μπορούμε να φτιάξουμε τις ρητίδες γύρω από τα μάτια, όπως είναι το πόδι της χήνας, το λεγόμενο, που είναι στις άκρες των ματιών. Όλα αυτά γίνονται, μπορούν να γίνουν ανέμακτα, με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας που λέγεται Plexar. Και φυσικά χωρίς χειρουργείο, αυτό έχει σημασία. Ότι ο άλλος δεν αυτό υπόκειται. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Εγώ και με τα νήματα που το λέω, λες να με σκίσουν, να μου το βάλουν. Δηλαδή, μου έχουν κάνει, έχω πάρει προσφορές, παιδί μου. Εμένα τα νήματα προσωπικά, αν με ρωτήσει σαν Έλσα, δεν μου πολύ αρέσουν. Γιατί τα νήματα, ναι, μεν σαν μία πρώτη απάντηση του οργανισμού, θα κάνουν σύσφυξη. Γιατί δημιουργούν. Κρατάνε, λέει, και δύο χρόνια αυτά. Μπορούν να κρατήσουν, ναι, αλλά το νήμα τι κάνει? Κάνει φλεγμονή στο δέρμα. Γενικά οι περισσότερες θεραπείες έχουν στόχο να δημιουργήσουν φλεγμονή στο δέρμα. Η φλεγμονή θα διορθώσει, μάλλον το δέρμα θα διορθώσει τη φλεγμονή. Στη διόρθωση παράγεται καινούριο κολαγόνο. Αλλά δυστυχώς αυτού του είδους η φλεγμονή που προκαλείται με τα νήματα οδηγεί στην παραγωγή του κολαγόνου τύπου 1. Που δεν είναι το καλό κολαγόνο. Είναι το κολαγόνο που κάνει ενόδιστο, που κάνει την ουλή. Γι' αυτό αν το κάνεις αυτό 1, 2, 3 φορές, μετά το δέρμα γίνεται μπετόν αρμέ και δεν μπαίνει τίποτα μέσα. Γι' αυτό εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η τεχνική. Προτιμώ τις πιο φυσικές αυτό διαδικασίες. Που ρώτησα με το όχι, δικό μας. Εκείνο όχι. Δεν έχει. Δεν είναι ξένο σώμα. Αυτό είναι καλό, δηλαδή δεν να κάνεις... το προτιμήσω, ας πούμε αυτό. Είναι ακίνδυνο καταρχάς. Είναι ακίνδυνο.
Δεν... Και αυτό θέλει πολλές εφαρμογές ή από την πρώτη εφαρμογή. Από την πρώτη φαίνεται. Βέβαια, για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα που να διαρκέσει στον χρόνο, θέλει τρεις εφαρμογές. Έχει και εδώ υπάρχει ένα πρωτόκολλο τώρα, σε ένα μήνα και στον τρίτο μήνα. Και μετά, αν κάποιος θέλει να το διατηρεί στον χρόνο, μπορεί να κάνει μία φορά το εξάμηνο για συντήρηση, ας πούμε. Δεν είναι και πολύ ακριβό αυτό. Είναι στα 170, 150, ναι, εκεί περίπου. Ναι, περίπου. Είναι φτηνές οι τιμές. Εξαρτάται βέβαια τώρα αν θα κάνεις πρόσωπο ή αν θα κάνεις και λαιμό, γιατί με το ίδιο. Εξαρτάται βέβαια και πόσο υλικό θα χρησιμοποιήσεις. Γιατί εδώ χρησιμοποιούμε κάποια kit για να φτιάξουμε. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι παίρνουμε μόνο το φύγο και ντρούμε. Υπάρχει μια διαδικασία που αυτά κοστίζουν βέβαια. Γιατί το πολλά αίμα θα είναι δικό μας. Το αίμα δεν κοστίζει, το δικό μας. Εγώ θα χρειαστώ πολλά. Αυτά θα τα πούμε ιδιαίτερα μεταξύ μας. Ναι, όντως θα μου δώσεις προσφορά. Θα τα πούμε ιδιαίτερα μετά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι θεραπείες. Βέβαια, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και ανάλογα με το πρόσωπο του καθενός, συστήνουμε συνδυαστικές θεραπείες. Δηλαδή, συνδυαστικές θεραπείες, λέω εγώ παράδειγμα. Αν κάποια έχει θέμα με χαλάρωση, το συνδυαστικό θα ήταν πάρα πολύ καλό, ας πούμε το PRP αυτό που λέμε με το δικό μας αίμα, σε συνδυασμό με το carboxy therapy. Το carboxy therapy είναι η διοξίδιοθεραπεία, η οποία εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι και αυτή η ακίνδυνη. Το διοξίδιο του άνθρακα είναι μείωση ένα πτυτικό αέριο, το οποίο είναι εντελώς ακίνδυνο, το παράγει ο ίδιος ο οργανισμός μας, προέρχεται από τα κύτταρά μας, οπότε και σε όση ποσότητα να το βάλουμε δεν έχουμε κανένα μα κανένα κίνδυνο. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Καταρχάς, έχει εφαρμογές και εκτός της αισθητικής ιατρικής, αμυγός στην ιατρική. Έχει εφαρμογές στον πόνο, στην ορθοπαιδική, σε αρθροπάθειες. Έχει εφαρμογές στην ψωρίαση, έχει εφαρμογές στην τριχόπτωση. Έχει εφαρμογές στις αγγειοπάθειες, στο διαβητικό πόδι. Δηλαδή, εδώ άμα καθίσουμε και απαριθμίσουμε την κάθε θεραπεία, είναι τόσες πολλές που δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τώρα. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να πούμε χωριστά στην πορεία. Στην πορεία θα κάνουμε το μεταξύ. Όταν θα αρχίσω να μου κάνεις εφαρμογές, θα έρχομαι εδώ και θα δείτε. Θα μιλάμε κάθε φορά και για μια διαφορετική θεραπεία, για να λέμε τι είναι η κάθε θεραπεία και πού μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε ποιες περιπτώσεις. Γιατί τώρα είναι και πολλές οι έννοιες και βομβαρδίζεται ο κόσμος τόσο πολύ που θα τα ξεχάσει και δεν θα τα θυμάται. Ναι, ακριβώς έτσι. Βλέπω εδώ, εντάξει, μου έχεις απαντήσει όλες τις ερωτήσεις από ό,τι βλέπω. Εντάξει, τα περισσότερα τα είπαμε. Ναι. Είπαμε ποιες είναι οι επεμβαστικές, ποιες είναι οι χειρουργικές, ποιο είναι το προφίλ αυτών που όντως θα κάτσουν να ασχοληθούν. Το προφίλ των ατόμων είναι άνθρωποι υγιείς, είναι άνθρωποι που φροντίζουν τον εαυτό τους, γενικά, που προσέχουν τη διατροφή τους, που ασκούνται. Γενικά είναι άνθρωποι που τους αρέσει να ζούμε καλά. Την Έλισσα πού τη βρίσκουμε, πώς μπορούμε να σε βρούμε, έχεις την ιστοσελίδα εγώ σου. Τώρα έφτιαξα και μία καινούργια ιστοσελίδα, γιατί είχα μία άλλη επαγγελματική ιστοσελίδα, αλλά τώρα έφτιαξα την αμυγός αισθητική, το Ελίλια Clinic, όπως θα Ελίλια πούμε. Clinic, άρα θα πατήσουμε Ελίλια. Ελίλια, το Ελίλια βγαίνει από το όνομά μου και το επώνυμό μου, Ελισάβετ Ηλιάδου. Πήρα το Ελ και το Ήλια και το έκανα Ελίλια. Για να σας πω πώς βγαίνει το Ελίλια. Οπότε αντιπροσωπεύει εμένα την ίδια. Ελίλια Clinic, εντάξει, στο Facebook αν το βάλει κάποιος μπορεί να δει. Και στο Facebook σε βρίσκουμε, Έλισσα Ηλιάδου. Έλισσα Ηλιάδου είναι το ιατρείο σου, ο χώρος σου. Το ιατρείο μου είναι εδώ στη Νέα Σμύρνη, είναι Πλαστήρα 18. Δουλεύω πάντα με ραντεβού. Έτσι. Άρα είσαι στο ύψος μετά την αστυνομία. Είμαι στο ύψος του Άλσους, κοντά στην Εφέσου. Ωραία. Το 18 εδώ νούμερο. Δίπλα. Ναι, είναι κοντά στην Εφέσου. Ωραία, ναι. Να έρθω να πάρω. Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, τα στοιχεία. Αν κάποιος πατήσει στο Google Ελισάβετ Ηλιάδου, θα βγεις αμέσως. Θα με βγει όπου και να με δει, δηλαδή θα βγω, τα στοιχεία μου θα βγουν, δεν υπάρχει θέμα. Ωραία, άρα σε βρίσκουμε εκεί. Ναι. Και κανένα πρόβλημα. Τώρα έτσι για να πούμε έτσι δύο λόγια. Ας πούμε, εμένα θα μου πρότεινες αυτό που είπαμε τώρα με την ένεση με το δικό μου αίμα. Και αυτό μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω να δω λίγο. Εντάξει, χαλάρωση δεν έχει. Εδώ μπορεί, πάχος είναι αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι πάχος. Εκεί πάει να γίνει διπλοσάγωνο. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι, αλλά άμα δεν αδυνατήσω θα γίνει. Πάει να γίνει διπλοσάγωνο, ναι. Εντάξει, η απώλεια βάρους τώρα έχει να κάνει με το συνολικό μας βάρος. Έχω πάρει 15 κιλά μέσα σε 3 χρόνια, 5 κιλά κάθε χρόνο. Έκοψα το χορό, άλλαξα συνήθειες και πήρα κιλά. Τώρα πώς θα τα χάσουμε?
Υπάρχουν, όλα υπάρχουν λες και εκεί. Είναι και διατροφολόγος η Έλισσα. Ναι, άρα... βέβαια. Αυτό το κάνω αυτό κι αν είναι παλιό. Αυτό το κάνεις πάντα. Γεννήθηκα σχεδόν με τα προγράμματα διατροφής. Μα γι' αυτό έχεις και ένα ωραίο σώμα. Έχω δυνατή σε αρκετό κόσμο, ας πούμε, και όχι περισσότερο, γιατί αυτοί που έχουν έρθει σε μένα δεν είναι περισσότερο για λόγους υγείας. Γιατί επειδή ασχολούμαι και με το διαβήτη, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν θέμα με την υγεία τους, έχουν ευεργετηθεί με την απώλεια βάρους. Έχουν αλλάξει 180 μοίρες. Εννοείται, γιατί εγώ βλέπω ότι με τα κιλά που έχω πάρει λαχανιάζω. Καταρχάς, είμαι πιο δυσκίνητη. Φάρμακα. Τους κόβω. Στους διαβητικούς, ναι. Τους κόβω φάρμακα για την πίεση, για το διαβήτη, για τις χοληστερίνες. Τι καλύτερο από το να κόβουμε και όχι να προσθέτουμε. Τα φάρμακα είναι χημεία. Όλα μεταβολίζονται στο σηκώτη μας. Δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Έλαντε και το καμένο το σηκωτάκι πόσο να αντέξει. Πόσο να αντέξει. Γιατί είναι. Τι είπε ο Ιπποκράτης, το φάρμακό σου, η τροφή σου. Έτσι. Έτσι. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά εγώ που είμαι, ας πούμε, του πρόχειρου φαγητού, πηγαίνω, ξέρω, εγώ πάω στη δουλειά και παίρνω ένα σάντουιτς. Θα παραγγείλω από εκεί κάτι έτσι πρόχειρο. Επειδή δεν θα προλάβω να φτιάξω μια σαλάτα, τώρα με την νηστεία δεν να φτιάξω καν παξιμάδι με ντομάτα. Όλα αυτά που μου λες έτσι, να σου πω ότι τρως πολλούς υδατάνθρακες, δεν θα δυνατήσεις ποτέ. Ναι, τρώω υδατάνθρακες. Αυτό που μας παχύνει είναι υδατάνθρακες. Όσο τρώμε υδατάνθρακες, γιατί στο γρήγορο φαγητό και στο εύκολο βρίσκουμε υδατάνθρακες. Και τι να φας τώρα, εγώ τώρα άμα δεν τρώω παξιμάδια τι θα φάω στην νηστεία, για πες μου. Πώς θα δυνατήσουμε, μπορεί να φας αυγό, ήδη ούτε το αυγό τρως. Μπορεί να φας γιαούρτι, μπορεί να φας γιαούρτι με αμύγδαλα, ας πούμε, λέω, αντί να φας το... Αμύγδαλα, 10 αμύγδαλα το πρωί, τα τρώω για το σελήνιο, για να μην κρυώνω. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Εντάξει, θα πρέπει να μου δώσει και διατροφή, αλλά θα είναι στα μέτρα μου όμως η διατροφή. Να, μην μου κάνετε... η διατροφή πάντα είναι στα μέτρα του καθενός. Είναι εξατομικευμένη. Ποτέ δεν δίνουμε πράγματα με το ζόρι αν στον άλλον δεν αρέσουν να τα φάει. Καταρχάς δεν θα το ακολουθήσει. Έτσι, πρέπει να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες και τα γούστα, έτσι, τα γευστικά γούστα του καθενός. Τώρα τη δουλειά σου μπορούμε να τη δούμε και μέσα από το site. Εγώ είδα κάποια πράγματα και βέβαια το κοινό εδώ πέρα θα δει τα αποτελέσματα σε μένα που θα αρχίσω να... Πραγματικά θέλω να κάνω κάτι, έστω γι' αυτό εδώ, έστω γι' αυτό. Χρειάζεται. Αυτό και αυτό που έχεις είναι εδώ. Η μαύρη κύκλη. Αυτό δείχνει κουρασμένο άνθρωπο. Δεν είμαι. Δείχνει οι κύκλοι στα κάτω βλέφαρα και οι σακούλες δείχνουν κούραση. Είμαι 9 ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή. Ενώ η βλεφαρόπτωση δείχνει θλίψη. Έχω και βλεφαρόπτωση. Όχι, εσύ δεν έχεις. Όχι. Μικρή. Πολύ μικρή, στα 46. Είναι, πιο πολύ εδώ. Είναι το κάτω. Πιο πολύ είναι το κάτω. Πρέπει να το φτιάξω αυτό, να φτιάξω και αυτό. Ωραία. Για να μην μου πει η ανιψιά πάλι, δηλαδή, που θα έρθει το καλοκαίρι να μου πει που πήγε αυτό. Σωστά. Καταλαβαίνεις. Είναι και η ανιψιά στη μέση. Ναι, γιατί. Αλλά θα την αφήσει. Ξέρει τι είναι να σε θαυμάζουν και ξαφνικά να σου πούνε την αυτό. Και μου λέει δεν το επιτρέπω, Θεία. Δεν το επιτρέπει κιόλα. Ναι. Είναι. Μα τα παιδιά σου δίνουν άλλη ζωντάνια. Εγώ είμαι. Είδε ότι τα προλάβαμε όλα. Πήγε και 56, μια χαρά στο χρόνο μα. Αλλά άλλωστε είναι τόσο θετική, τόσο. Μπήκε έτσι αέρα. Πραγματικά αέρα. Έχεις τον αέρα, εντάξει, είσαι εδώ. Το προσπαθώ, εντάξει. Μα είσαι και δικός μας άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα τη βρίσκουμε Έλισσα Ηλιάδου, παντού στο... Δεν θέλεις να δώσεις κάποιο τηλέφωνο. Μπορώ να το δώσω, τα τηλέφωνά μου είναι 210-93-15-648 και το κινητό είναι 697-43-45-938. Έλισσα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και βέβαια δεν είναι, στο επανειδήν θα πω, γιατί νομίζω ότι και το καλοκαίρι μπορείς να έρθεις να μας πεις κάποια πράγματα. Ναι, βέβαια. Και για τον ήλιο με το δέρμα, βέβαια. Τι μπορούμε να κάνουμε. Για να πούμε ότι ο κάποιες ήλιος... θεραπείες που μπορείς να μας προτείνεις. Ναι, ναι, γιατί όλες, δεν προτείνονται όλες τις θεραπείες, ας πούμε, τις καλοκαιρινούς. Αυτό που μου έλεγες στο τηλέφωνο. Ότι... Έτσι, κάποιες πρέπει να γίνονται μόνο τους χειμερινούς μήνες, κάποιες άλλες. Υπάρχουν όμως και κάποιες θεραπείες που γίνονται πριν το καλοκαίρι για να δυναμώσουμε, έτσι δεν είναι? Ας πούμε η μεσοθεραπεία με αντιοξειδωτικά, βιταμίνη C και διάφορα αντιοξειδωτικά βοηθάνε γιατί ο ήλιος προκαλεί οξειδωτικό στρες στο δέρμα μας. Εγώ λοιπόν θα ανανεώσω το ραντεβού και μετά το καλοκαίρι. Θα ανανεώσω το ραντεβού με την Έλισσα στον Ιούνιο κοντά, που θα έχω κάνει και κάτι εγώ ώστε να το δούμε. Σωστά.
και να έχουμε και πράξη και... Ναι. Και να πούμε τι θα πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε και το καλοκαίρι και τι θα έχω κάνει κι εγώ ώστε να το δείξουμε φανερά στους ανθρώπους. Okay. Έλσα μου, χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στεπανιδή λοιπόν τον Ιούνιο, okay. Εκεί θα σε έχω από τώρα στο λέω. Εντάξει. Και κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πολύ ενδιαφέρον.